Άννη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε για μία βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Ας ξεκινήσουμε με μία είδηση η οποία αφορά εταιρείες στην Κύπρο και κατ' επέκταση και την οικονομία της Κύπρου, καθώς σύμφωνα με τον Moody's, η Κύπρος είναι ευάλωτη σε μία ενδεχόμενη παρατεταμένη μείωση των τουριστικών αφίξεων. Ταυτόχρονα, ο Αμερικάνικος οίκος προειδοποιεί για τον κίνδυνο να αποσυρθούν τα κρατικά μέτρα στήριξης, είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένους τομείς, προτού επιτευχθεί βιώσιμη ανάκαμψη, προκαλώντας περαιτέρω χρεοκοπίες μεταξύ εταιριών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος. Η Κύπρος μαζί με τις Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε περαιτέρω πτώχευση εταιριών και αύξηση της ανεργίας, καθώς διαθέτουν μεγάλο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων που δέχονται περισσότερη οικονομική πίεση, όπως υπογραμμίζει ο Μούτι σε έκθεση για την Ευρωζώνη που δημοσιοποίησε χθες με τίτλο «Αρνητικές προοπτικές του 2021», που οφείλονται σε σημαντική οικονομική και δημοσιονομική αβεβαιότητα. Επιπλέον, ο Moody's προειδοποιεί πως είναι μεγαλύτερη η πιστωτική κίνδυνη για την Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, δεδομένη της υψηλής έκθεσής τους στην κρίση, όπως σημειώνει, μαζί με τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν αυτές οι χώρες. Είναι σαφές, προσθέτει, ότι τα κράτη με αυξανόμενο χρέος, ακόμη και πριν από την εκδήλωση της πανδημίας που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά εμπόδια για ισχυρότερη ανάπτυξη, θα δεχθούν τις μεγαλύτερες πιέσεις για να αντιστρέψουν την αυξητική πορεία του χρέους τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με το Moody's, περιλαμβάνονται η Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά και η Γαλλία και το Βέλγιο. Ωστόσο, ο Αμερικάνικος οίκος αναφέρει στο σημείο αυτό ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προσφέρουν σημαντική χρηματοδοτική στήριξη και τονίζει ότι ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος και Ιταλία αναμένεται να υποφεληθούν περισσότερο σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τους. Περιμένουμε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2021, όπως σημειώνει καταληκτικά ο Αμερικάνικος οίκος. Μάλιστα. Στην επόμενη μας είδηση τώρα, το κοινό στρέφεται στα ψηφιακά τραπεζικά κανάλια. Πολύ σωστά. Η πανδημία έχει υποχρεώσει πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς να επιταχύνουν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους, προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν το κοινό, προστατεύοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία. Προσμετρώντας τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, η Ελληνική Τράπεζα ιεράρχησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό ως στρατηγικό της στόχο, με γνώμονα τόσο την προστασία των πελατών και του προσωπικού της, όσο και τη βελτιστοποίηση και μετεξέλιξη των λειτουργιών της. Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Τράπεζα, πέρα του 80% του όγκου των συνολικών συναλλαγών γίνεται πλέον από τα εναλλακτικά κανάλια της τράπεζας, ενώ ο αριθμός των χρηστών αυξήθηκε κατά 63.000 από την αρχή του 2020. Πλέον το 90% των πληρωμών και μεταφορών χρημάτων εκτελείται μέσω των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης της Ελληνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, ο κόσμος φαίνεται να δείχνει όλο και μεγαλύτερη προτίμηση στις συναλλαγές μέσω των ATM, αντί της φυσικής παρουσίας στα υποκαταστήματα. Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 92% των αναλήψεων εντός του 2020 έγιναν μέσω ATM, ενώ οι καταθέσεις μέσω ATM αυξήθηκαν κατά 64%. Ενδεικτικό είναι και το στατιστικό στοιχείο ότι το 85% των πελατών της Ελληνικής Τράπεζας επιλέγουν πλέον να πληρώνουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειάς τους μέσω του online banking. Είναι φανερό, Άννη, ότι υπάρχει μια στροφή των καταναλωτών στα ψηφιακά κανάλια, τουλάχιστον όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα και τις αγορές. Και μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί και μετά την πανδημία. Τώρα, στην επόμενη μας είδηση, σημαντική συμβολή της ΣΥΤΑ στην οικονομία εν μέσω πανδημίας.
Πολύ σωστά. Στα 39,3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η προβλεπόμενη κερδοφορία μετά τη φορολογία της ΣΥΤΑ για το 2021, αυξημένη κατά 3 εκατομμύρια από την προβλεπόμενη κερδοφορία του 2020. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του οργανισμού Ρένα Ρουβιθά Πάνου, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Κατά την ομιλία της ενώπιον της Επιτροπής στην παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΣΥΤΑ για το 2021, η κυρία Ρουβιθά σημείωσε πως η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του οργανισμού αναμένεται ανωδική και για τα έτη 2022 και 2023, όπως καταγράφεται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει υποβληθεί. Επισήμανε πως παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών αναδείχθηκε νευραλγικός για τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Όσον αφορά τα προβλεπόμενα έσοδα από τις υπηρεσίες στον προϋπολογισμό του 2021, αυτά προβλέπονται να ανέλθουν στα 350 εκατομμύρια ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2019 και αυξημένα κατά 9 εκατομμύρια από το 2020. Τα συνολικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στα 357,2 εκατομμύρια σε σχέση με τα 349,1 εκατομμύρια που προβλέπονταν το 2020. Σε σχέση τώρα με τα προβλεπόμενα έξοδα, η πρόεδρος του οργανισμού είπε πως οι συνολικές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2021 ανέρχονται στα 422,2 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δαπάνες του 2020 ύψους 419,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Άννη, να πάμε στην επόμενη μας είδηση τώρα που έρχεται από την ΕΒΕΑ υπέρ της δημιουργίας δύο δήμων στην Ελεύθερη Αμόχωστο που σχετίζεται και με το θέμα που συζητούσαμε πριν με την κυρία Μαύρου. Στην επόμενη μας είδηση, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμοχώστου στηρίζει τη δημιουργία τουλάχιστον δύο δήμων στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Συγκεκριμένα, σε γραπτή ανακοίνωση του επιμελητηρίου, αναφέρεται ότι με την ευκαιρία της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου και αφού εξέτασε όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα δύο σενάρια, δηλαδή της δημιουργίας ενός υπερδήμου με τη συνένωση όλων των δήμων και κοινοτήτων της περιοχής ή τη δημιουργία περισσότερων δήμων, κατέληξε στην απόφαση να στηρίξει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την καταψήφιση της πρότασης για δημιουργία ενός υπερδήμου. Μάλιστα, Άννη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Θα τα πούμε και στην επόμενη μας εκπομπή.